Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στην κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Όσον αφορά την κατανάλωση στα νοσοκομεία, εμφανίζει σημαντική μείωση και βρίσκεται από την τέταρτη το 2011 στην 7η θέση. Παράλληλα, η στεγογράφηση αντιβιωτικών από γιατρό παρουσιάζει σημαντική μείωση, γεγονός που σηματοδοτεί την ανάγκη ελέγχου της λήψης αντιβιωτικών χωρίς συνταγή από τον Έλληνα πολίτη. Έτσι, πραγματικά δημιουργούμε δυστυχώς ανθεκτικά στελέχη με την κατάχρηση των αντιβιωτικών, ανθεκτικά στελέχη τα οποία όταν θα χρειαστεί να κάνουμε χρήση του αντιβιωτικού, δεν θα έχει καμία δράση αυτό το αντιβιωτικό σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτή την κατάχρηση. Χαρακτηριστικό της αλλαγής νοοτροπίας των πολιτών είναι ότι η πρόσφατη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στο Κελπνό τον Νοέμβριο έδειξε ότι ποσοστό 45% δηλώνει ότι δεν θα πάρει αντιβιωτικά στο επόμενο κρυολόγημα η γρήπη και το 92% δήλωσε ότι δεν πήρε αντιβιωτικό για συνάχη. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν έχουμε κάποια αντισώματα που βοηθάνε σε τέτοιες καταστάσεις. Προσπαθώ να μην παίρνω αντιβίωση, μη μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την υπόδειξη του ιατρού. Ποτέ άλλοτε. Οι γιατροί τονίζουν ότι η συχνή χρήση αντιβιωτικών έχει ως αποτέλεσμα οι ασθενείς, οι οποίοι προσβάλλονται από ανθεκτικά βακτήρια, έχουν ανάγκη επιπρόσθετων θεραπείων που εγκυμονούν εν δυνάμει κινδύνους, ενώ η θεραπεία τους καθυστερεί. Όταν πάει κανείς να χορηγήσει ένα απλό αντιβιωτικό, δεν έχει ανταπόξουν ασθενή, που σημαίνει ότι πρέπει να χορηγήσουν οι συνάδελφοι πολύ μεγαλύτερες δόσεις και πολύ ισχυρότερα αντιβιωτικά. Και μπορεί κάποιοι να συμμορφώθηκαν, όμως κάποιες πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι ο ένας στους 4 Έλληνες συνεχίζει να λαμβάνει αντιβιωτικά χωρίς ιατρική συμβουλή ή συνταγογράφηση.